Λοιπόν, είμαστε στην κουζίνα του Breakfast at Star. Ο Παύλος είναι εδώ για να μας φτιάξει το απόλυτο χειμωνιάτικο φαγητό που όσοι το έχετε δοκιμάσει με ζυμωτό ψωμί, καταλαβαίνετε τι σημαίνει η χειμωνιάτικη φασολάδα. Φασολάδα σήμερα, θα μιλήσουμε για όσπρια. Λοιπόν, μόλις μου είπε η Ελίνα ότι μουλιάζει τα φασόλια της από βράδυς και έχω εκνευριστεί. Λοιπόν, για ποιο λόγο έχεις εκνευριστεί? Τα όσπρια δεν τα παραμουλιάζουμε. Έχει συγκεκριμένη ώρα το κάθε όσπριο. Τα φασόλια τα λευκά, τα μικρά, αυτά που θα κάνουμε εμείς, θέλουν 2 με 3 ώρες μουλιασμά. Μόνο? Ναι, γιατί το φασόλι είναι σπόρος, το οποίο όταν το μουλιάζεις χαλαρώνουν οι πρωτεΐνες, ωραία. Αλλά αυτό όταν παραμουλιάσει, οι πρωτεΐνες οργανώνονται και ετοιμάζεται να βλαστήσει. Δεν ξέρω με πιάνεις τι σου λέω. Αρχίζει και φυτρώνει κάτι. Αρχίζει και φυτρώνει, ρε παιδί μου, το σπόρος. Οπότε θέλουν συγκεκριμένο. Τα φασόλια τα συγκεκριμένα μπορείτε να τα βράσετε απλά. Εμείς τα βράσαμε, βάλαμε νερό, βάλαμε δάφνη. Δεν βάζουμε ούτε αλάτι, ούτε σόδα. Ναι. Όλα αυτά, μόνο νερό, φασόλια και ένα αρωματικό άμα θέλετε. Εγώ έβαλα δάφνη, μπορείτε να βάλετε δεντρολίβανο και τα βράζετε μια ώρα, μια μισή. Εάν τα μουλιάσετε, δεν χρειάζεται να τα βράσετε. Μας γλιτώνει από μεγάλο κόπο αυτό που λες τώρα. Ναι, γλιτώνει. Επίσης πετάμε το νερό που βράζουμε ή αυτό που μουλιάζουμε. Δηλαδή, άμα τα μουλιάσεις, δεν τα βράζεις μετά μέσα στο ίδιο νερό. Πάντα το πετάς. Εμείς τα έχουμε εδώ βρασμένα τα φασόλια μας, είναι έτοιμα, μαλακά, οπότε πάμε να φτιάξουμε τη σαλτσούλα μας για να τα κάνουμε όλα, να τα δέσουμε μετά. Οπότε πάμε, λαδάκι, κρεμμυδάκι. Εσύ τι βάζεις στα φασόλια σου, αγάπη? Εγώ βάζω καρότο, σίγουρα, σέλινο. Βάζω σέλινο γιατί μου αρέσει και πάρα πολύ. Και εγώ. Βάζεις και εσύ? Έχω σέλινο φιλαράκια. Εντάξει, η φασολάδα τρώγεται και κρύα, έτσι. Εννοείται ότι τρώγεται και κρύα. Κοίταξε, εγώ συνήθως. Εντάξει, θα κάνω και ένα λουκάνικο στο πλάι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Όχι, πολύ να κάνω. Σκόρδο μπόλικο, δεν ξέρω αν είναι είσαι φαν. Σκόρδο, κρεμμύδι. Σκόρδο, κρεμμυδάκι. Όπου τώρα που βρέχει κιόλας και κάνει και κρύο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ό,τι πρέπει. Καροτάκι. Γενικότερα, ο κανόνας, ας το πούμε, των κοψιμάτων είναι όσο είναι το κύριο υλικό σου, δηλαδή όσο είναι το φασόλι. Τόσο να είναι και το καρότο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, σε σχήμα. Σε σχήμα, ναι. Δηλαδή για τα φασόλια αυτά τα κόβω στα 4 τα καρότα, ενώ για τους γιγάντες τα κόβω στη μέση. Για να είναι λίγο πιο μεγάλο, για να είναι η μπουκιά πιο ομοιόμορφη. Δεν έχει να κάνει με το χρόνο, με το ότι θέλει το ίδιο βράσιμο. Με το χρόνο, εντάξει. Σε αυτό το κομμάτι όχι, γιατί τα φασόλια μας είναι ήδη βρασμένα. Κατάλαβες, η σάλτσα θα γίνει ξεχωριστά. Οπότε δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το χρόνο. Αλλά έχει να κάνει πιο πολύ με την μπουκιά, να είναι ομοιόμορφη μπουκιά. Ναι, εντάξει, βοηθάει. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο να μαράνουν αυτά. Επίσης, αλατίζουμε στο τέλος. Δηλαδή, όταν τα βάλουμε όλα μαζί, αλατίζουμε. Δεν αλατίζουμε ποτέ από την αρχή, όπως το ζωμό. Γιατί αυτό? Γιατί. Απορροφάει, Επειδή πρώτα-πρώτα, άμα αλατίσεις από την αρχή, θα σκληρύνει το φασόλι. Γιατί δεν αφήνει το αλάτι να εισχωρήσει το νερό μέσα στο φασόλι, μέσα στο όσπριο. Οπότε ποτέ δεν αλατίζουμε στην αρχή. Επίσης μετά, επειδή θα κατέβει, κατάλαβες ρε παιδί μου, θα έχει πολύ νερό και μετά θα κατέβει. Αν αλατίσεις από την αρχή, μέχρι το τέλος μπορεί να είναι πολύ αλμυρό. Οπότε πάντα αλατίζουμε στο τέλος, ρε παιδί μου, τα όσπρια. Μάλιστα. Και τις σούπες, όλα αυτά που, είναι, που έχουν πολύ νερό μέσα. Το χείλωμα είναι όλη η ιστορία, βέβαια. Το χείλωμα, εγώ, δεν, άμα, εγώ πιστεύω ότι άμα τα βράσεις σωστά τα φασόλια και κάνεις σωστά τη διαδικασία και έχει και μπόλικο λάδι, θα έχει, κατάλαβες, θα χυλώσει. Λοιπόν, έβαλα τον μπελτέ να τον τσιγαρίσω λίγο. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα, απλά να καμπουρδιστεί λίγο. Μόλις αρχίσετε να τον μυρίζετε τον μπελτέ, είναι έτοιμος. Λοιπόν, κάτσε να μαζέψω και λίγο εδώ πέρα. Ωραιότατα. Εδώ έχουμε ντομάτες στον τρίφτη. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκια ντομάτα. Τώρα εμείς έχουμε ντομάτα στον τρίφτη, πάει. Ωραιότατα. Βάζουμε λίγη ζάχαρη πάντα στους ναι. ντομάτα. Βάζουμε ζάχαρη. Εγώ βάζω μέλι, να σου πω την αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Δίνει μια πιο σύνθετη γεύση το μέλι.
Και νομίζω ότι δεν θέλει και πετιμέζι πάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε πετιμέζι, είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα στην ντομάτα. Εντάξει, έτσι το κάνανε παλιά γιαγιάδες με το πετιμέζι. Με το πετιμέζι. Τι μου θύμισες τώρα. Το πετιμέζι με την ντομάτα είναι πολύ ωραίος έτσι συνδυασμός. Λοιπόν, βάζουμε και το σελινό μας. Βάζουμε και τον μπουκοβό μας. Εάν θέλετε, το μπουκοβό είναι προαιρετικό. Εμένα μου αρέσει αρκετά να είναι πικαντικό. Και πότε θα λατήσεις, αφού πέσει και το φασόλι. Ναι. Τώρα εμείς, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Θα βάλω λίγο νερό για να είναι πιο εύκολο στη μεταφορά. Εννοείται ότι αυτό, όλη αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε να έχετε, ξέρω εγώ, τα φασόλια σας στο σουρωτήρι και να την κάνετε μέσα στην κατσαρόλα. Εμείς το κάναμε τώρα σε δύο κατσαρόλες για να είμαστε λίγο πιο. Να είμαστε πιο όμορφοι. Οπότε, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Πάμε. Βάζουμε τα φασόλια μας εδώ πέρα. Ρίχνουμε όλη τη σάλτσα μέσα. Ωραιότατα. Να, εγώ σε αυτό το στάδιο μπορεί να δυσκολευόμουν, ας πούμε. Στο να χυλώσει τώρα όλο αυτό μεταξύ και να γίνει αυτή η σάλτσα που θέλουμε για να δέσει το. Θέλει, εντάξει, εγώ δεν. Νομίζω ότι άμα. Δεν ξέρω, δεν είχα ποτέ πρόβλημα στο να χυλώσω τα. Άμα το αφήσει τώρα αυτό κανένα μισάωρο, θέλει και από τώρα ένα μισάωρο. Κατάλαβε, για να δέσει όλο μαζί. Βάλτε αρκετό νερό. Α, επίσης ξέχασα να σας πω αυτό. Όταν μουλιάζουμε όσπρια ή όταν βράζουμε όσπρια, θέλει τουλάχιστον το τριπλάσιο νερό. Γιατί θα απορροφήσουν. Ξέρεις, απορροφάνε, φουσκώνουν όλα αυτά. Και στους γίγαντες, Και στους γίγαντες, ναι. Στα ρεβίθια πρέπει να γίνεται αυτό. Σε όλα τα όσπρια. Θέλει πολύ νερό. Δηλαδή, μην το φοβάστε το νερό. Στο ψήσιμο τώρα, για παράδειγμα, δεν θέλει τόσο πολύ νερό. Θέλει απλά να τα καλύψει όπως είναι τώρα εδώ. Επίσης, κάτι άλλο που ξέχασα. Όταν θα βράζετε τα φασόλια, μεσαία φωτιά. Δεν θέλει να είναι. Να κοχλάζει. Θέλει να είναι σταθερή η φωτιά. Αν έχετε και κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι όπως έχουμε εδώ, για να μπορείς να βλέπεις τι γίνεται, καπακωμένα, αφήστε τα να μην κουνιούνται πάρα πολύ. Ίσα-ίσα να έχει, ξέρεις, ατμό πάνω η κατσαρόλα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Βάλαμε τη σάλτσα μας, βάλαμε το νερό. Δεν αλατίζουμε, ούτε τώρα. Ούτε τώρα. Θα το αφήσετε κανένα μισάωρο να έρθει να δέσει όλο μαζί. Και όταν δέσει στο τέλος, δοκιμάζουμε, αλατίζουμε. Θα θέλει πολύ αλάτι στο τέλος. Αλατίστε στο τέλος. Είναι και λίγο άγχος αυτό. Αν δεν έχω αλατίσει το φαγητό, λες τώρα θα το πετύχω. Μήπως το κάνω λύσα, μήπως δεν έχει αλάτι. Όταν έχεις ένα τέτοιο φαγητό που έχει τόσο πολύ ζουμί. Είναι εύκολο να το αλατίσεις στο τέλος. Έχει ήδη πάρα πολύ γεύση. Έχει το σέλινο μέσα που δίνει πολύ. Δίνει αλμύρα το σέλινο στο φαγητό. Να σου πω κάτι. Έχεις ακούσει που καμιά φορά βάζουν ρύζι. Έχω ακούσει. Εμείς βάζουμε στις φακές ρύζι. Αλλά και εμείς και στις φακές φακόριζο, λαχανόριζο, σπαναχώριζο. Στη φασολάδα το έχω δει μια φορά. Δεν το έχω δει με ρύζι εγώ. Νομίζω ότι είναι too much να βάλεις και ρύζι. Εμείς δεν το τρώμε με φέτα στην Κύπρο το. Φασολάδα. Το σοκ το ίδιο. Δεν την τρώμε. Δεν την τρώμε με φέτα. Λοιπόν, σερβίρουμε και ένα πιατάκι. Κάτσε να βρω ένα πιατάκι. Βλέπετε πόσο ωραία έχει χυλώσει, πόσο τέλειο είναι. Στο τέλος, όταν θα λατήσετε, θα βάλετε και μπόλικο λάδι επίσης από πάνω. Γιατί το θέλει το λαδάκι του. Και αφού μιλήσαμε για φέτα, ας βάλουμε και λίγο φέτα. Τώρα, συγγνώμη να πω κάτι. Εμείς επειδή δεν είμαστε στην Κύπρο, δεν βάζουμε απλά φέτα. Τρίβουμε φέτα από πάνω και ανακατεύουμε και βάζουμε και το έξτρα μετά. Τρίβεις. Είμαστε στην κατηγορία. Τρίβεις και μετά βάζεις και δίπλα έξτρα φέτα. Όσο πιο πολύ φέτα γίνει. Όσο πιο πολύ μαζί. Καταλαβαίνεις. Είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή στην Κύπρο δεν θα τρώγαμε φασολάδα. Όχι, εμείς την τρώμε με ψωμί, ξέρεις, και βούτυρο και τέτοια. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Πες ότι εμένα δεν μου πετύχει η σάλτσα ή μου βγει λίγη η σάλτσα ή μου βγει πολύ. Κάποιο μυστικό για να το πετύχω μετά. Πες ότι δεν μου έχει πετύχει με τη μία η φασολάδα. Πάω το νεράκι, μπορώ να προσθέσω νεράκι μετά. Προσθέστε νερό, προσθέστε και άλλη σάλτσα ντομάτας, άμα σας φαίνεται λίγο αραιή. Ή πελτέ. Πελτέ πρέπει να τον βάλεις από την αρχή. Δηλαδή, πελτέ, εγώ θα τον τηγάνιζα λίγο σε ένα κατσαρολάκι. Καταλαβες. Ναι. Με λίγο λάδι. Για να ρεώσει. Για να τηγανιστεί, θα έβαζα λίγο νερό και μετά θα το έριχνα μέσα στη φασολάδα. Για να γίνει πιο πλούσιο. Ωραία, άμα βάλω λίγο corn flour. Το έχω κάνει και αυτό. Όχι, γιατί να βάλεις κόρνφλαουρ στη φασολάδα. Θα την αφήσεις, όσο την αφήνεις, τόσο μελώνει. Απλά. Μέχρι πόσο μπορώ να την αφήσω. Και μία ώρα μπορείς να την αφήσεις και μία ώρα και μισή, δηλαδή, αλλά να έχει αρκετό νερό, χαμηλή θερμοκρασία. Άμα έχεις υπομονή, θα γίνει.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο φαγητό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι καλύτερο. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Ορίστε μια πολύ ωραία ιδέα. Χειμωνιάτικη φασολάδα για μικρούς μεγάλους. Εμένα τα παιδιά μου την τρώνε τη φασολάδα. Παραδόξως. Έχω ακούσει ότι παιδάκια δεν την τρώνε τόσο, αλλά εμένα αυτό το φαγητό το τρώνε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει και πάρα πολλές βιταμίνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάτε, τα λέμε αύριο.